Ξέντρα, να έρθει μπαλά ψηλά στην περιοχή, έδιωξε ο Δήμου. Ρεπετσάς κερδίζει, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει σωστά στο Κωνσταντόπουλο. Βγήκε η Ξέντρα, κεφαλιά του Κεφαλίδη, αρκετά μακριά από την εστία. Κεφαλίδης, Ζάρκος, Μακρυγιάννης, ωραία για τον Κεφαλίδη που κατεβάζει την μπάλα. Ίσως ευνηδιάστηκε από την παρέμβαση του Δήμου. Δεν μπόρεσε να την στρώσει μπροστά του, να κάνει κάτι περισσότερο, ένα σούτ δηλαδή. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Δήμου. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, ο Σιαμπάνης έδιωξε, η μπάλα στρώνεται, το σούτ στο δοκάρι, ευκαιρία από τον Χαλδούπη. Και επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. Σιαμπάνης εκτελεί το φάουλ, ο αναγνώστου βγαίνει, ο Κεφαλίδης στην κεφαλιά, ο αναγνώστου θα μπλοκάρει. Ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών το κόρνερ, κεφαλιά του Ζάρκου Ζουλιώτης, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα από τον Ζουλιώτη. Το σούτ κάπου κόντρα η μπάλα, άλλαξε πορεία, αλλά σίγουρα είχε κατεύθυνση στα δίχτυα. Το γκολ θα χρεωθεί στον Δημήτρη Ζουλιώτη. Με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν ο Πανετολικός πέτυχε αυτό που δεν μπόρεσε στα 45 μέχρι τώρα λεπτά. 1-0 με τον γκολ του Ζουλιώτη στο 45. Λίγο νωρίτερα στο 41 δοκάρι ο Χαλδούπης για τους υπηρώτες. Το σουτ άστοχο, καλό σουτ πάντως από τον Μπέτσι. Φυλάκης Βούρτσας. Βούρτσας, ωραία μπαλιά στον Ζουλιώτη. Θα την κερδίσει παρά την πίεση του οικονόμου. Ζουλιώτης τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Τριανταφυλάκης πέρασε στην περιοχή, κάνει το σουτ άστοχο. Πολύ καλή στιγμή για τον Πανετολικό, η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Σιαμπάνης. Ζουλιώτης, κεφαλιά προς τα πίσω. Τεγούση, σηκώνεται για κεφαλιά. Βούρτσας στο σουτ, βεβαιασμένο και άστοχο. Τσαγιάννης. Η κάθε την παλιά περνάει για τον Βούρτσα. Να δούμε την ευκαιρία του Πανετολικού. Ο Βούρτσας μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ 2-0. Πανετολικός λοιπόν στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις του αγώνα, εδραιώνει την νίκη του. Πέτυχε δύο γκολ στο τέλος των ημιχρόνων ο Πανετολικός σήμερα, αυτή τη φορά με τον Βούρτσα, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη φορά φέτος.